Εξετάζοντας ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, τα πνευματικά γυμνάσματα, τα εμπόδια στη σωτηρία του ανθρώπου, λέγει μεταξύ των άλλων ότι ένα μέγιστο εμπόδιο είναι η φιλαργυρία, η προσκόλληση στα υλικά αγαθά, και μας δίδει και τα φάρμακα για να απαλλαγούμε από αυτό το εμπόδιο, τα οποία είναι πρώτον η καταφυγή στον Θεό δια της προσευχής και η εξήτηση της απαλλαγής από αυτό το πάθος, δεύτερον η καταφρόνηση των υλικών πραγμάτων με τη μνήμη και τη σκέψη και τον πόθο και την αγάπη των αιωνίων των ουρανίων αγαθών, και τρίτον η ελεημοσύνη, για την οποία υπόσχεται ο Θεός ότι θα δώσει στον ελεήμονα τα αιώνια αγαθά, αλλά όχι μόνο τα αιώνια, αλλά και τα πρόσκαιρα. Λέγει ο Άγιος στην έκτη ανάγνωσή του στα πνευματικά γυμνάσματα σχετικά, όποιος, λέγει, βοηθεί τους φτωχούς, δεν θα χρειαστεί να βοηθηθεί από άλλους. Αντίθετα, όποιος καταφρονεί τους φτωχούς που ζητάνε βοήθεια από αυτόν, θα έρθει σε κατάσταση να ζητάει βοήθεια από τους άλλους. Όπως το λέγει ο Λόγος του Θεού στις παροιμίες, «Ως δίδωση πτωχής ουκαν δε ηθίσεται, ως δε αποστρέφει των οφθαλμών αυτού εν πολλή απορία έστε, θα γίνει άπορος». Ακόμα υπόσχεται ο Θεός να δώσει στους ελεήμονες τα πνευματικά αγαθά της χάρης, της Θείας Χάρης. «Ο διώκων ελεημοσύνην», λέγει στις παροιμίες, «ευρύσει ζωήν και δόξα». Και ακόμα υπόσχεται ότι αυτή η χάρις θα παραμένει ελεημοσύνη ανδρός ως σφραγής μεταυτού και χάριν ανθρώπου ως κόριν συντηρήσει, σαν κόρη οφθαλμού. Θα φυλάξει ο Θεός τη χάρη εις τον άνθρωπο τον ελεήμονα. Υπόσχεται στους ελεήμονες ακόμα ο Θεός να δώσει τη συγχώρηση των προηγουμένων αμαρτημάτων τους και να τους διαφυλάξει από τα μέλλοντα, από τα αιώνια κακά, την αιώνια κόλαση. «Ελεημοσύνη αποκαθαιρεί πάσαν αμαρτίαν», λέγει στον Δαβίδ. Υπόσχεται να δώσει στους ελεήμονες ο Θεός την αιώνια ζωή στον Παράδεισο. Οι ποιούντες ελεημοσύνας και δικαιοσύνας πληστίζονται ζωής. Αυτοί που κάνουν ελεημοσύνες και ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τη σύνολη αρετή, αυτό σημαίνει λέξη δικαιοσύνη, αυτοί θα γεμίσουν από την ζωή, την αιώνια ζωή. Και ο Θείος Ιερώνυμος λέγει και αυτό, ότι δεν θυμάται ποτέ να διάβασε πως πέθανε με κακό θάνατο όποιος αυτοπροαίρετα και με χαρά μεταχειρίστηκε τα έργα της ελεημοσύνης. Τώρα, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ποια μεγαλύτερη ανοησία μπορεί να βρεθεί στον κόσμο από εκείνοι που έχουν οι φιλάργυροι, οι οποίοι ενώ μπορούν με τόση λίγη τιμή να αγοράσουν κάθε είδους αγαθό και πρόσκαιρο και αιώνιο, γιατί πάλι μας διδάσκει και ο Λόγος του Θεού ότι οι πλούσιοι μπορεί να είναι φτωχοί στα πνευματικά, αν ελεούν όμως τους πλούσιους στα πνευματικά, τους Αγίους, τους Ενάρετους, αναπληρώνουν το εστέρημα εκείνων που είναι φτωχοί στα υλικά και παίρνουν από εκείνους πνευματικά αγαθά και έτσι συμπληρώνουν το δικό τους εστέρημα στα πνευματικά. Ποια μεγαλύτερη ανοησία θα μπορούσε λοιπόν να υπάρχει από αυτοί που δείχνουν οι φιλάργυροι, οι οποίοι ενώ μπορούν με λίγη τιμή να αγοράσουν κάθε αγαθό και πρόσκαιρο και αιώνιο, αυτοί επιλέγουν να είναι άσπλαχνοι στον εαυτό τους για να μην γίνουν έσπλαχνοι στους φτωχούς. Αυτοί λέγουν ότι φυλάνε τα υπάρχοντά τους για τις ανάγκες τους. Και ποια άλλη μεγαλύτερη ανάγκη υπάρχει σε αυτούς, όπως αυτή, δηλαδή το να ελευθερωθούν με την ελεημοσύνη από τα κακά αυτού του κόσμου, αλλά και του άλλου,
και να κερδίσουν μια δόξα αιώνια στον Παράδεισο. Ένας άρχοντας, διότι έδωκε ελεημοσύνη αρκετή κάποτε, μετά από 2 μήνες ήρθε ευνίδια σε κατάσταση θανάτου και μη προφθάνοντας να εξομολογηθεί, έλαβε από τον Θεό για ανταπόδοση της ελεημοσύνης του μια αξιοθαύμαστη συντριβή και με αυτή εξηλαίωσε τον Θεό για τις αμαρτίες του και σώθηκε. Ήρθε σε κατάσταση μετανοίας μεγάλης, παρόλο που δεν μπορούσε, δεν προλάβει να εξομολογηθεί. Και έτσι σώθηκε, λαμβάνοντας αυτή τη χάρη εξαιτίας της ελεημοσύνης του. Ένας άλλος στρατιώτης, επειδή έδωσε ελεημοσύνη σε ένα νόσιο, αυτός του έδωσε είδηση, τον προειδοποίησε ότι σε λίγη ώρα πρόκειται να πεθάνει ευνίδια και να πάει αμέσως να εξομολογηθεί. Και έτσι έγινε, όπως το διηγείται ο Ευτύχιος. Τώρα πες μου, σε παρακαλώ, σε ποια άλλη μεγαλύτερη ανάγκη από αυτή θα μπορούσαν να φυλάξουν τα υπάρχοντά τους αυτοί οι 2 ανωτέρω που είπαμε? Δεν υπάρχει πιο μεγάλη ανάγκη από αυτή, από το να βρει ο άνθρωπος έλεος κατά την ημέρα της κρίσεως και να έχει έναν θάνατο θεάρεστο. Αυτοί με την ελεημοσύνη που έκαναν το αργύριό τους, το έκαναν τίμιο αυτό το οποίο δεν είναι παρά καμία στιγμής. Βλέπεις πως μετέβαλαν σε ένα θησαυρό αιώνιο στον ουρανό εκείνα τα ίδια χρήματα που σε λίγες μέρες επρόκειτο να τους τα κλέψει ο θάνατος επάνω στη γη. Γι' αυτό είπε και ο Άγιος Μάρτης Λαυρέντιος στον τύρανο: «Τα υπάρχοντα της Εκκλησίας που ζητάς, οι χείρες, τα χέρια των φτωχών, τα έβαλαν στους ουράνιους θησαυρούς, στα ουράνια θησαυροφυλάκια». Πώς? Με την ελεημοσύνη. Αυτά τα ευτελή αντικείμενα που λέγονται χρήματα και δεν έχουν καμιά αξία, γίνονται τίμια, γίνονται πολύτιμα όταν ο άνθρωπος τα δίνει ελεημοσύνη και με αυτά αποκτά τα πρόσκαιρα αλλά και τα αιώνια αγαθά. Λοιπόν, συλλογήσου, αγαπητέ, καλά, λέει ο Νικόδημος, αυτά που είπαμε και είμαι βέβαιος πως θα πληροφορηθείς την αλήθεια. Απόστηλον των άρτων σου, επιπρόσωπον του ύδατος, ότι εν πλήθη ημερών ευρύσεις αυτόν. Ρίξε το ψωμί σου επάνω στο νερό, γιατί μετά από λίγες ημέρες θα το βρεις, λέγει στη Σοφία Σιράφ. Δεν θα περάσει πολύς καιρός που και εσύ ο ίδιος θα ομολογήσεις ότι εκείνο μόνο ήταν και είναι δικό σου, ό,τι έδωσες στους φτωχούς και ό,τι δεν έδωσες, το έχασες. Ταύτα έχω απερδέδωκα και ταύτα απόλεσα αμυδέδωκα. Αυτά έχω που έδωσα και αυτά έχασα, αυτά που δεν έδωσα. Γι' αυτό πολύ τέλεια ταιριάζει εκείνο που συνέβη κάποτε στη Ρώμη. Είχαν ανοίξει έναν τάφο μέσα στον οποίο βρήκαν μία πέτρα επάνω στην οποία ήταν γραμμένα αυτά τα λόγια: «Εξοδίασα, εχάρισα, εφύλαξα. Είχα, έχω, έχασα». Τα οποία ερμηνεύονται έτσι: ό,τι εξοδίασα, ό,τι ξόδεψα, το είχα. Τώρα φυσικά δεν το έχω. Ό,τι εχάρισα, το έχω. Και ό,τι εφύλαξα, για να μην το χάσω, το έχασα. Αυτά λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε κι εμείς. Κάμε λοιπόν, λέει ο Άγιος τώρα, φίλους τους φτωχούς από τον πλούτο σου, για να σε δεχθούν με χαρά όταν θα αποθάνεις στις αιώνιες μονές των. Ποιήσατε εαυτής φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Ίνα, όταν εκλείπετε, δέξονται ημάς εις τας εαυτών σκηνάς.
το δε Θεού δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.